Θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο από το θέμα το οποίο αναφερθήκαμε στην αρχή και είχε να κάνει με τις κινητοποιήσεις των σχολείων του κέντρου κυρίως της Θεσσαλονίκης την προηγούμενη εβδομάδα αναφορικά με μία απόπειρα που έγινε από την πλευρά του Υπουργείου, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης προκειμένου εμέσως να γίνουν κάποιες συγχωνεύσεις. Έτσι, για όσους τυχόν δεν το πήρανε χαμπάρι, στην πόλη είχαν ανακοινώσει Δευτέρα βράδυ, ενώ Τετάρτη ξεκινούσαν τα σχολεία, ότι συγκεκριμένες έτσι δέσμες, συγκεκριμένες κατευθύνσεις, δέσμες τις λέγαμε εμείς βέβαια, θα πάψουν να λειτουργούν στα συγκεκριμένα αυτά σχολεία και οι μαθητές θα μεταφερθούν σε άλλα. Είναι δηλαδή ένας τύπος συγχώνευσης, απλά με διαφορετική αφορμή. Όπως είναι γνωστό, νομίζουμε σε όλους, ο αγώνας των γονέων των μαθητών και των εκπαιδευτικών, και όχι μόνο, δικαιώθηκε. Διότι μέσα όλη αυτή την εβδομάδα, με κινητοποιήσεις που κάναν τα παιδιά πρώτα απ' όλα, που κήρυξαν αποχή, οι γονείς, οι οποίοι στάθηκαν μαζί τους και πίεσαν, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, θα ξαναπώ, οι οποίοι συντονίστηκαν μεταξύ τους, δεν είπανε, για παράδειγμα, αυτή τη Συκτίνου, ότι εμείς είμαστε κάτι άλλο και θα κοιτάξουμε την ατομική μας λύση, ενώ αυτή από τα άλλα σχολεία είναι κάτι διαφορετικό, ούτε και το ανάποδο. Όλοι μαζί λοιπόν, ενιαία, με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι κηρύξαν αποχές, για να μην μπαίνουν αποχές στα παιδιά, για να μην μπαίνουν, συγγνώμη, απουσίες στα παιδιά. Με τα ίδια τα παιδιά τα οποία είχαν την οριμότητα να ζητήσουν όσο ή δυνατόν μεγαλύτερη συμπαράσταση από όλους, και αυτό συνέβη. Και αυτό συνέβη και στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, όπως είπε προηγουμένως και ο Βασίλης Οδομπουλίδης. Κατάφεραν να κερδίσουν. Κατάφεραν να στριμώξουν την κυβέρνηση. Κατάφεραν να εκθέσουν την κυβέρνηση. Διότι βεβαίως έπρεπε να απαντάνε, γιατί έφτασε και στη Βουλή αυτή η ιστορία. Έπρεπε να απαντάνε και οι υπουργοί, έπρεπε να απαντάνε και βουλευτές, ότι εμείς δεν ξέρουμε γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα, ίσως να γίνονται και κάποιες υπερβολές. Και εν τέλει νίκησαν. Τι έχει σημασία αυτό το πράγμα, πέρα από το γεγονός ότι μπορούν τα παιδιά, εν πάση περιπτώσει, να παρακολουθήσουν ακόλυτα την Τρίτη Λυκείου, έχει την αξία του γεγονός ότι ο ενιαίος, ο συντονισμένος αγώνας, η μαζικότητα δίνουν λύσεις και είναι ο δρόμος. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, αυτού του τύπου συγχωνεύσεις, θα έλεγα, και το έχουμε την ευκαιρία να το πούμε πολλές φορές και μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, συνιστούν μια κεντρική γραμμή, η οποία σχετίζεται και με την υποχρηματοδότηση στην εκπαίδευση, σχετίζεται και με το γεγονός ότι δεν συντηρούνται οι δομές, σχετίζεται και με το γεγονός ότι έχουμε ακόμα σχολεία σε λιώμενα, σχετίζεται με το ότι δεν έχουμε χρήματα για να χτίσουμε καινούργια εκπαιδευτήρια. Και θα έλεγα, σχετίζεται με μία σειρά ζητήματα, τα οποία, κατά τη γνώμη τη δική μας, είναι η πρώτη προτεραιότητα που πρέπει να αντιμετωπίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, και αυτά είναι τα κεντρικά πολιτικά ζητήματα, ανάμεσα στα κεντρικά πολιτικά ζητήματα. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, τα μεγάλα τα οράματα, αν θέλετε, τα οποία δεν παίρνουν υπόψη αυτά ακριβώς τα θέματα που δεν είναι καθημερινά, είναι πολιτικά, να το πω έτσι, είναι ύποπτα, είναι περίεργα. Καταλήγουν και συντείνουν, και αυτό δεν είναι ένα γενικό σχόλιο, δεν το απευθύνω κάπου, αλλά καταλήγουν και συντείνουν ακριβώς στο να νομοποιούν και να ανέχονται πολιτικές που δυσκολεύουν τη ζωή του λαού και των εργαζομένων. Ήταν επομένως μια μεγάλη νίκη και μας φέρνει στο άλλο το ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο κόσμος, ο οποίος κινητοποιήθηκε, ο Σταύλος Παπάφη, πρώτα και η κύρια ήταν κόσμος, ξέρετε, γονείς, οι οποίοι έχουν μικρά παιδιά. Και οι οποίοι σκέφτηκαν και το λέγαν και νομίζω το είπαν και εδώ, το πολύ απλό, ότι κοίταξε να δεις, εμένα τα παιδιά μου είναι ενός έτους, 2 ετών, 3 ετών, θα χάσουν την παιδική χαρά, θα χάσουν αυτή τη δυνατότητα τώρα, αν προχωρήσει το έργο. Δεν βγήκαν, τουλάχιστον περισσότεροι από όσο κάτω, νομίζω κανένας δεν βγήκε εδώ που τα λέμε, να πει ότι δεν είναι σωστό να γίνει εκεί πέρα ένας βροφονηπιακός σταθμός, δεν είναι σωστό να γίνει μια σειρά από κοινωνικές υποδομές. Βλέπετε ωστόσο ότι το ζήτημα της παιδικής χαράς χτυπάει. Γιατί αυτή η υποδομή, και δεν το βάζω τυχαία σε συνέχεια με τα σχολεία, τα νηπιαγωγεία, τους βρέφων νηπιακούς κτλ., είναι ακόμα μία από τις υποδομές οι οποίες λείπουν. Καλωσορίζουμε ορισμένους οι οποίοι σε αυτή την, με τις εμπειρίες τους σήμερα λένε ότι το μόνο δωρεάν πράγμα είναι η παιδική χαρά. Και θα τους καλωσορίζαμε και παλιότερα, αν άκουγαν και τότε το πώς πρέπει να κινητοποιηθούν και να κινηθούν επί προηγουμένων ενδεχομένως κυβερνήσεων και διοικήσεων, όταν η απουσία ή η απραξία ορισμένων οδηγούσε σε σημερινή κατάσταση. Νομίζουμε ότι
Και από αυτή την άποψη οι γονείς οφείλουν, οι εργαζόμενοι οφείλουν να επαγρυπνούν, με την έννοια πια ότι αυτές οι υποδομές δεν είναι πολυτέλεια. Ακούσαμε εδώ διάφορα. Θα δούμε πώς θα λυθεί. Εμείς το θα δούμε γιατί θα το παρακολουθούμε. Πώς θα λυθεί το ζήτημα της παιδικής χαράς στη συγκεκριμένη περιοχή. Η εικόνα δική μας είναι ότι δεν είναι τόσο κοντά άλλη παιδική χαρά. Μπορώ να κάνω και λάθος. Η εικόνα δική μας λέω είναι ότι δεν είναι εκεί. Η ουσία είναι ασφαλώς το ζήτημα να λυθεί. 400, 500, 350, 800 να λυθεί. Έτσι. Βασίλη, να λυθεί σε εκείνη τη συγκεκριμένη την περιοχή. Αυτό. Προφανώς ο κόσμος θα κρίνει. Ό,τι πω εγώ, ό,τι πούμε εμείς, δεν έχει σημασία. Και βεβαίως, επαναλαμβάνω, ο κόσμος οφείλει να έχει την επαγρύπνηση και για αυτού του είδους τα ζητήματα. Οι σχολικές αυλές, για παράδειγμα, μπορούν να αξιοποιηθούν σαν ελεύθεροι χώροι, όχι μόνο συγκεκριμένη τη γειτονιά, κατά τη γνώμη τη δική μας, σε όλη την πόλη, εν πάση περιπτώσει, το πολύ μεγάλο μέρος της πόλης, το οποίο είναι πυκνοδομημένο, δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι. Είναι ένας τρόπος για να εξοικονομηθούν. Θέλουν φύλαξη, θέλουν χρήματα, θέλουν εργασία, θέλουν συντήρηση σχολικές αυλές. Καμιά αντίρρηση μπορούν να αξιοποιηθούν και για ένα τέτοιο σκοπό. Παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών να έχουν και τα απόγευμα κάπου να πηγαίνουν να παίζουν μπάσκετ, να συνευρίσκονται, εν πάση περιπτώσει, να μιλάνε, να επικοινωνούν γονείς. Ωραίος ο κύριος ο παππούς που έφερε εδώ πέρα το χαρτί και έλεγε τα παιδιά της παιδικής χαράς ζητούμε να την κρατήσετε. Λοιπόν, εμείς χαιρετίζουμε αυτή την πίεση. Αν θέλετε, θεωρούμε ως λαϊκή Σπύρος τα βασικά ζητήματα, ας πούμε, που αν θέλετε και τη δικιά μας συμμετοχή στα πολιτικά τα δρόμενα, ας πούμε, την κινητροδοτεί. Αυτό έχει να κάνει με το πώς η λαϊκή πλειοψηφία ζει την καθημερινότητά της. Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί έχω φάει πολύ χρόνο, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, είναι το εξής. Συνάδελφοι, να μιλάμε για το πράσινο χωρίς να βάλουμε στη συζήτηση, από οπουδήποτε και αν προέρχεται, χωρίς να βάλουμε στη συζήτηση ποια είναι η κατάσταση της υπηρεσίας πρασίνου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, από την άποψη της στελέχωσης σε εργατικό προσωπικό, θεωρούμε ότι είναι βουτιά στο κενό. Ασφαλώς τα δέντρα οφείλουν να φυτεύονται. Ασφαλώς τα δέντρα και το πράσινο οφείλει να συντηρείται. Ασφαλώς κάποιες δεκαετίες προηγουμένως υπήρχε υπηρεσία πρασίνου, αν θυμάμαι καλά, γιατί και εμείς κάποια χρόνια είμαστε εδώ, είχε και 200 άτομα, δεν κάνω λάθος. Είχε εργάτες στο πράσινο, ας πούμε. Πάνω από 10-15 χρόνια πριν. Μπορεί και ακόμη πιο πριν. Είχε πριν από την κρίση, πάντως είχε δεκάδες. Λοιπόν, εντάξει. Και αν θέλετε, είχε πολύ περισσότερους. Υπήρχε ανάγκη. Λοιπόν, είχε πολύ περισσότερους. Αυτά με τις συνταξιοδοτήσεις και με όλες τις εξελίξεις που γίνανε αυτά τα χρόνια κατέληξαν σε να μην γίνεται δουλειά σωστά και αυτό δεν νομίζω ότι είναι και μορφή. Είναι αντικειμενικό. Αυτό είναι και το πρόβλημα του κυρίου Δημαντάκη. Αυτό είναι αντικειμενικό. Λοιπόν, δίνουμε εργολαβίες, κάνουμε πράγματα. Εάν δεν απαιτηθεί, έτσι, δεν θα μπούμε εμείς στην κουβέντα το πώς κόβονται τα δέντρα ή όχι, αν και έχουμε κάποιες επιφυλάξεις. Και με αυτά που ακουστήκανε για το σημερινό το θέμα. Γιατί άμα δεν βρίσκει ο άλλος τώρα ότι είναι αρσενική μουριά και το θεωρεί για πλατάνη, λέω κι εγώ τώρα ή κάποιος εδώ δεν ξέρει ή κάποιος, δηλαδή κάτι γίνεται εδώ. Αλλά πάντως, αν η υπηρεσία δεν έχει το επιστημονικό προσωπικό που απαιτείται, δεν είναι στελεχωμένη πλήρως και θα δούμε το Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ακριβώς και τα νούμερα ποια πρέπει να είναι, και από εργατικό προσωπικό, ούτως ώστε η δουλειά με τη χρηματοδότηση που πρέπει να γίνεται έγκαιρα και καθημερινά, αυτά τα προβλήματα θα πολλαπλασιάζονται. Και αυτά θα είναι μία ακόμη ψηφίδα σε αυτό που λέμε, ότι η πόλη, για τους πολλούς τουλάχιστον, σας συνήπεια των ακολουθούμενων πολιτικών, έχει γίνει αφόρητη.